κυρίες και κύριοι, δηλώσεις πραγματικά δημοκρατία, η οποία έχει μπει για τα καλά πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για κάποια θέματα, τώρα κάτι λεπτομέρειες τύπου Χούντα, τάγκς και όλα αυτά. Αηδίες, πού τα θυμήθηκαν. Τι γνώμη έχετε για τη Χούντα, για την επταετία? Αποτελεί έναν κυρίαρχο μύθο της μεταπολιτευτικής προπαγάνδας για ένα τάγκ στο οποίο έριξε την πύλη και πλάγωσε κάποιους ανθρώπους. Σας λέω λοιπόν για αυτό το πράγμα ότι έχει γίνει και δικαστήριο και έχει αθωωωθεί ο χειριστής του άρματος. Αυτή είναι πλέον η αγαπημένη μας διαφήμιση. Για να μην ξεχνάμε. Και καλά κάνουν και τα βάζουν τα πράγματα στη θέση. Τώρα εκείνο το περιστατικό με το τάγκ, το παρεξηγημένο που το έχουν διαστρεβλώσει όλοι αυτοί οι άναρχο-αριστεροί. Ο άνθρωπος που προσπαθούσε λίγο να παρκάρει εκεί. Αυτός που του έκανε κουμάντο έφταιγε. Έλα, του έλεγε. Ήταν τέτοια προβλήματα. Μία ακόμα δημοκρατική άποψη. Πολύ ωραία. Φιλερινιστής δεν είμαι υπό την έννοια ότι η ειρήνη είναι το μεσοδιάστημα μεταξύ δύο πολέμων. Η ειρήνη είναι το μεσοδιάστημα μεταξύ δύο πολέμων. Αναγκαίο κακό με άλλα. Τώρα είμαστε στο διάλειμμα δηλαδή. Μήπως Μιχαλολιάκος Γκάντι. Ενώ μπήκε και η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Μπήκε. Έφτασε η ώρα να ορκιστεί για αυτή την μία συνεδρίαση. Με όλα βέβαια τα προνόμενα που συνεπάγεται. Και για να δούμε αυτές τις καταπληκτικές εικόνες. Αυτή η κυρία, που είναι Ελληνίδα βέβαια, αλλά μάλλον έχει ζήσει και στο εξωτερικό. Δυστυχώς για αυτήν. Δυστυχώς έχει ζήσει στο εξωτερικό και τα αντιλαμβάνει τα πράγματα κάπως παράξενα. Ωραία αντίδραση στο τέλος. Όλα πάνε πολύ καλά. Η Χρυσή Αυγή πάει για διπλάσιο ποσοστό στις επόμενες εκλογές. Με μοτοσυκλέτα έφτασε ο πρώτος βουλευτής της Χρυσής Αυγής που ζήτησε από τους αστυνομικούς να ανοίξουν δρόμο και για τους υπόλοιπους βουλευτές του κόμματος. Ακολούθησε κομβόι αυτοκίνητων Ιωταχή που μετέφερε την υπόλοιπη κοινοβουλευτική ομάδα. Φοβερή κατάσταση. Μένω στην Αγγλία αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Όταν περνάει ο Κάμερον, πάει με το ποδήλατο. Τι συγκρίνεται τώρα το γατάκι τον Κάμερον, κυρία μου, με τη Χρυσή Αυγή. Σας πάρε στην Αγγλία σου, θα μας πεις για τον Κάμερον τώρα. Κατεβαίνει ένας μπράβος μεταμφιεσμένος σε βουλευτή. Χωρίς κράνος. Κατεβαίνει μπροστά στον αστυνομικό ένας μπράβος μεταμφιεσμένος σε βουλευτή. Πάει στον αστυνομικό να του πει να διακόψει την κυκλοφορία γιατί έρχονται τα υπόλοιπα μέλη της Χρυσής Αυγής. Στο πιο κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Στο πιο κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Ο αστυνομικός αντί να τον διαολοστείλει, ρωτάει λεπτομέρειες για να μάθει τι πρέπει ακριβώς να κάνει και δυστυχώς κλείνουν την κυκλοφορία για να περάσουν τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Το γεγονός ότι δεν βάλαν όλα τα αυτοκίνητα να κάνουν γέρθητο να σηκωθούν στις δύο ρόδες. Σούζα. Τα κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Ενώ στο νούμερο 15.